Το κατάστημά μας έχει αρμοδιότητα στους νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λεγονίας και Αργολίδας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζημιές και στους τέσσερις νομούς. Δεν θα έλεγα μεγάλες ζημιές, ούτε πολλές. Οι γεωπόνοι εκτιμητές καταγράφουν τις ζημιές, κάνουν τις εκτιμήσεις. Τις ζημιές είναι από τι προέρχονται? Είναι ζημιές του 2012. Είναι ζημιές του 2012. Έχουν γίνει πρόσφατα από ανεμοθύρες και παγετούς κυρίως. Να τονίσουμε εδώ ότι στο νομό Αρκαδίας, κατά το 2011, υπευλήθησαν 240 αναγγελίες ζημιάς, από τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε κοινοποιήσει στους Δήμους τις 90. Υπάρχουν στο στάδιο της μηχανογράφησης άλλοι 100 πίνακες και στους γεωπόνους αυτή τη στιγμή είναι μόνο 50 πίνακες που δεν μας έχουν αποστείλει ακόμα. Η συμβασία του γεωπόνου, επαναλαμβάνω, για το νομό Αργολίδας, θα σας πω ότι έχουμε αρκετές ζημιές, όχι ιδιαίτερα μεγάλες, είναι καθολικές, και για τον οποίο νομό θα δοθεί μια προθεσμία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΡΓΑ, όπως το βλέπει ο κανονισμός, ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν τα πορτοκάλια τα οποία υπήρξαν ζημιά στην Αργολίδα, έτσι ώστε αυτό αποφασίστηκε με το σκεπτικό ότι επειδή υπήρχε μια εξαγωγική δραστηριότητα στον νομό Αργολίδας αρκετά ικανοποιητική και το προϊόν διοχετευόταν στην αγορά, προκειμένου να μην δημιουργηθούν σύγχυση και υπάρξουν προβλήματα στην εμπορία του, συμφωνήσαμε και με τους αγρότες και με τις φορείς των αγροτών να δοθεί αργότερα μια προθεσμία, αφού ξεκαθαρίσει το σκάρτο προϊόν, έτσι ώστε και λιγότερες δηλώσεις να γίνουν και να γίνουν πιο αντικειμενικές οι εκτιμήσεις και το προϊόν χωρίς προβλήματα να εμπορευτεί, που είναι και το πιο βασικό από όλα. Είχαμε πει και παλιότερα, πριν από λίγο καιρό, όταν είχαμε μιλήσει με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Τρίπολης, ότι φέτος, λόγω εφαρμογής του καινούργιου νόμου στον ΕΛΓΑ και αλλαγής του συστήματος μηχανογράφησης, υπήρχε μια συνολική καθυστέρηση όλων των ζημιών του 2011 μέχρι να τελειοποιηθεί το νέο σύστημα μηχανογράφησης. Συνεπώς, οι πίνακες, τα αποτελέσματα των ζημιών, τα πορίσματα, άσαν να αποστέλλονται στους Δήμους αρχές Δεκεμβρίου του 2011. Αποστέλλονται με ταχύτητα τους ρυθμούς, ήδη στους άλλους τρεις νομούς σχεδόν έχουν αποσταλεί όλοι οι πίνακες ζημιάς. Στον νομό Αρκαδίας όμως, συμπτωματικά, τελείως συμπτωματικά, και επειδή τις εκτιμήσεις έκανε συμβασιού γεωπόνοι, τον οποίο η σύμβαση έληξε περί τον Αύγουστο, είχαμε καθυστέρηση στην σύνταξη των πινάκων. Διότι μένουν και σε διαφορετικές περιοχές, σε μακρινές περιοχές, Δράμα, Θεσσαλονίκη κτλ. Τέλος πάντων, μετά από αρκετές τηλεφωνικές επαφές που είχαμε μαζί τους, αυτή τη στιγμή ήδη έχουν αρχίσει να μας στέλνουν αυτούς τους πίνακες, οι οποίοι όντως έχουν ζημιές από τις αρχές του χρόνου, από τις αρχές του 2011. Και πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μας έχουν αποστείλει, θα τους επεξεργαστούμε και θα αποσταλούν στους Δήμους. Για τις ζημιές του 2011, σαφώς, πολύ νωρίτερα. Υπολογίζουμε ότι τέλος Μαρτίου εμείς θα έχουμε τελειώσει τη διαδικασία, θα έχουν αποσταλεί και τα τελευταία διαμερίσματα προς ενημέρωση των αγροτών. Οπότε οι πληρωμές σύνθεση γίνονται περίπου ανά μήνα. Μέσα στον Απρίλιο, ναι, θα έχουν πληρωθεί. Όσον αφορά καλλιέργειες, τις οποίες ασφαλίζει και αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, ήταν λίγες, από ό,τι φαίνεται, σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής, και αφού ήταν κυρίως κάποια κυπευτικά φυλλώδη, λαχανικά και τέτοια, τα οποία είναι λίγο στα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και λίγες περιπτώσεις σιτηρών. Δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές οι ζημιές όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Για να αποζημιωθεί θα πρέπει να κάνει τη δήλωση ζημιάς
στον αρμόδιο ανταποκριτή που είναι στο Δήμο του. Από εκεί και πέρα μια προϋπόθεση είναι να είχε υποβάλει και πέρυσι δήλωση καλλιέργειας εκτροφής. Γενικώς να είχε υποβάλει, να είχε ασφαλιστεί κατά το 2011. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως δεν όφυλαν πέρυσι να υποβάλουν στο σύστημα ΟΣΔΕ δήλωση και ως εκ τούτου και δήλωση καλλιέργειας εκτροφής, σε αυτούς θα υπάρξει ειδική μεταχείριση, ας πούμε, και θα μπορούν και αυτοί να υποβάλουν. Όλοι σχεδόν μπορούν, όλοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση ζημιάς. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και εννοείται ότι όταν δοθεί η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, θα πρέπει να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους έτσι και ταυτόχρονα να ασφαλιστούν στον ΕΛΓΑ. Γιατί αυτή η διαδικασία είναι ταυτόχρονη. Γραφείο θα λειτουργήσει στο Δήμο, το οποίο θα δέχεται τις δηλώσεις που θα αφορούν τις αποζημιώσεις για τις πρόσφατες καταστροφές. Είναι γεγονός ότι για το 2011, για τις μείωσεις του 2011, από την πλευρά του ΕΛΓΑ έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά και πάρα πολύ έχουν καθυστερήσει να δοθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σοβαρότατο θέμα για την περιοχή, γιατί η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους και οι ζημίες ήταν πάρα πολλές. Το θέμα λοιπόν αυτό το παρακολουθούμε από τον Νοέμβριο, περίπου Δεκέμβριο, όταν φάνηκε ότι θα καθυστερήσει η αποζημίωση. Και είναι γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ, επειδή την χρονιά του το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά ουσιαστικά που εφαρμόστηκε ο καινούριος νόμος για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, παρουσιάστηκε μια καθυστέρηση στην αποστολή των πορισμάτων και των αποζημιώσεων σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς στην Τρίπολη, επειδή μεσολάβησαν και κάποια άλλα γεγονότα, τα οποία είχαν σχέση με κάποιους εκτιμητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, οι οποίοι ήταν συμβασιούχοι και καθυστέρησαν να στείλουν τα πορίσματα, καθυστέρησε λίγο παραπάνω. Σε τελευταίες επικοινωνίες που είχαμε με τη Διεύθυνση Αποζημιώσεων αλλά και με τον τοπικό ΕΛΓΑ εδώ στην Τρίπολη, με τον κύριο Αγγελόπουλο, ο Δήμος έχει πάρει τη διαβεβαίωση ότι αρχές Μάρτη θα έχει ουσιαστικά εξοπλιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αποζημιώσεων. Ήδη υπάρχουν κάποια κοινοποιημένα πορίσματα στην περιοχή, θα κοινοποιηθούν και τα υπόλοιπα και σας λέω και πάλι ότι αρχές Μάρτη εκτιμούμε ότι θα έχει αποζημιωθεί γύρω στο 80% περίπου των παραγωγών οι οποίοι δικαιούνται αποζημιώσεων. Αυτή είναι η όλη ιστορία με το θέμα των αποζημιώσεων. Ο Δήμος έχει κάνει τις ενεργές του, δεν χρειάζεται να τις διαφημίσει τις ενέργειες ο Δήμος. Πάντα ο Δήμος ασχολείται και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και γι' αυτό δεν είχε δοθεί αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που ετέθηκε χθες το βράδυ από τον κύριο Παυλή, και πολύ καλά ετέθηκε βέβαια, αυτό που σας θέλω να σας πω είναι αυτό, ότι μέχρι 10 Μάρτη η πληροφόρηση την οποία έφυγε ο Δήμος είναι ότι θα έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αποζημιώσεων. Υπάρχει γραφείο στο Δήμο, έχει συσταθεί γραφείο, το οποίο δέχεται δηλώσεις για ζημίες από ακραία καιρικά φαινόμενα και τις οποίες στη συνέχεια οι μηχανικοί του Δήμου μεταβαίνουν στον χώρο για εκτιμήσεις. Και αυτά όμως είναι κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες θα δούμε πώς θα αποζημιωθούν. Αν θα ενταχθούν δηλαδή σε προγράμματα θεμελιών και ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι αποζημίωση θα δούμε σε αυτό.